Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτά εδώ. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Πέρσι το χειμώνα που ξεκίνησα να φτιάχνω τα βιντεάκια για το κανάλι του Weirdo στο YouTube, δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι η παρέα του Weirdo θα φτάσει στις 17.500 συνδρομητές που είναι και σήμερα. Και από το πρώτο Q&A που είχα κάνει όταν η παρέα του Weirdo είχε φτάσει στις 5.000 συνδρομητές, αλλά και μετά, πολλοί από εσάς με ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, αν πιστεύω στο παραφυσικό, αλλά και σε όλα αυτά τα παράξενα πράγματα που παρουσιάζω στο κανάλι. Και δεύτερον, πώς ξεκίνησα να πιστεύω σε όλα αυτά. Τι ήταν δηλαδή αυτό που με έκανε να αρχίσω να τα ψάχνω. Έτσι είπα να κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο από αυτά που δεν έχω συνηθίσει να φτιάχνω, στο οποίο θα σας πω αν πιστεύω στο παραφυσικό και για ποιο λόγο ξεκίνησα να αναζητάω όλα αυτά τα παράξενα φαινόμενα. Όσοι είστε παλιότεροι συνδρομητές στο κανάλι και έχετε δει το πρώτο Q&A, σίγουρα θα γνωρίσετε ότι πέρασα την παιδική μου ηλικία, δηλαδή το δημοτικό και το γυμνάσιο, σε ένα παραθαλάσσιο χωριό βόρεια της Κέρκυρας που ονομάζεται Κασιόπη. Και αυτοί που μένετε επαρχία και ειδικότερα σε τουριστικά νησιά, ξέρετε ότι το χειμώνα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ότι το καλοκαίρι, και το ίδιο πράγμα συνέβαινε και στο χωριό που μεγάλωσα, αφού το χειμώνα το χωριό δεν φωτιζόταν σχεδόν καθόλου. Η ατμόσφαιρα γινόταν τελείως επιβλητική και όταν μέσα σου υπάρχει το μικρόβιο αυτής της εναλλακτικής αναζήτησης και είσαι και σε μικρή ηλικία όπως ήμουνα εγώ και η παρέα μου εκείνη την εποχή, μπορείς πολύ εύκολα να μπεις στο τρυπάκι να αναζητήσεις όλα αυτά τα παράξενα πράγματα που έχεις ακούσει και δεν ξέρεις αν ισχύουν ή όχι. Κάπως έτσι και στο χαβαλέ ξεκινήσαμε να ψάχνουμε δειλά-δειλά από εδώ και από εκεί με την παρέα μου τότε. Όμως η πρώτη φορά που ένιωσα αυτό το μυστήριο και σκέφτηκα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα ήταν ένα καλοκαιρινό βράδυ που είχα μαράξει σε μια παραλία με την παρέα, όταν ήρθε και έκατσε μαζί μας ένα παιδί από το χωριό το οποίο ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερο από εμάς και αφού είχε ήδη ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, γνώριζε όπως είναι λογικό πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Ανάμεσα σε όλες τις ιστορίες που μας είχε πει σχετικά με φαντάσματα και διάφορα άλλα, αυτό που κράτησα εγώ ήταν η αναφορά του σε ένα συγκεκριμένο συγγραφέα και τις παράξενες αναζητήσεις που είχε γράψει μέσα στα βιβλία του. Και λίγο αργότερα, όταν πραγματικά κατάλαβα ότι θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό το κομμάτι, αγόρασα αυτό. Τις ιστορίες δύναμης του Κάρλος Καστανέντα, που ήταν ο συγγραφέας για τον οποίο μας είχε μιλήσει ο φίλος. Για όσους δεν γνωρίζετε τον Κάρλος Καστανέντα, ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας ο οποίος είχε ασχοληθεί ενεργά με τον σαμανισμό αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Και όσοι δεν τον έχετε διαβάσει, σας προτείνω να το διαβάσετε γιατί θα σας βάλει σίγουρα στο τρυπάκι να ψαχτείτε ακόμη περισσότερο με όλα αυτά τα θέματα. Αργότερα και όταν μετακόμισα στον Πειραιά όπου και μένω μέχρι και σήμερα, γνώρισα ένα φίλο με τον οποίο πηγαίναμε μαζί στο Λύκειο και μαζί ξεκινήσαμε να το ψάχνουμε ακόμη περισσότερο διαβάζοντας περιοδικά της εποχής αλλά και αρκετά βιβλία. Έτσι σε μια καλοκαιρινή επίσκεψή μου και πάλι στην Κέρκυρα αγόρασα από το βιβλιοπωλείο της θείας μου αυτό εδώ. Την ονειρική αναζήτηση της άγνωσης Καντάθ, ένα βιβλίο του αγαπημένου μου συγγραφέα συζητητή του Howard Phillips Lovecraft. Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε το Lovecraft, ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τη μυθολογία Cthulhu. Το βιβλίο που σας έδειξα δεν είναι το καλύτερό του, όμως έχει γράψει πάρα πολλά αριστουργηματικά διηγήματα και θα βάλω link στην περιγραφή για να δείτε ακόμη περισσότερα πράγματα για το Lovecraft αλλά και τον Καστανέντα, γιατί είναι δύο συγγραφείς που με έκαναν να θέλω να αναζητήσω ακόμη περισσότερο την εναλλακτική αναζήτηση και το παραφυσικό. Και οι δύο συγγραφείς έχουν γράψει πάρα πολύ αξιόλογα βιβλία και αξίζει, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να διαβάσετε τα βιβλία τους. Η ερώτηση αν πιστεύω στο παραφυσικό είναι μια ερώτηση που ακούω πάρα πολύ συχνά, είτε από συνδρομητές στο κανάλι του Weirdo, είτε ακόμη και από φίλους. Η απάντηση είναι λίγο μπερδεμένη και θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, δηλαδή στην εφηβική ηλικία, πίστευα πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι πιστεύω τώρα. Όμως πάντα είχα τη σιγουριά πως υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα εκεί έξω από όσα καταλαβαίνουμε και νιώθουμε, ότι σίγουρα υπάρχουν μυστικά που μας κρατάνε καλά κρυμμένα και ότι ο άνθρωπος κρύβει μέσα του αρκετές ανώτερες δυνάμεις, τις οποίες έχουν διδάξει πάρα πολλά φιλοσοφικά συστήματα εκεί έξω. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η έννοια παραφυσικό είναι από μόνη της μια παρεξηγημένη έννοια, αφού με το πέρασμα των αιώνων ολοένα και περισσότερα παραφυσικά φαινόμενα εξηγούνται επιστημονικά και αποκτούν μια λογική υπόσταση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι παράλληλες διαστάσεις, τις οποίες η κβαντική φυσική, που είναι η εξέλιξη της συμβατικής φυσικής, εξηγεί πια και αποδεικνύει με επιστημονικό τρόπο πως όντως ζούμε σε ένα πολυσύμπαν. Αυτό παλιότερα δεν θα μπορούσαν να το γνωρίζουν επιστημονικά οι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα και μίλησαν για παράλληλες διαστάσεις, και φυσικά ο κόσμος που διάβαζε τέτοια πράγματα τότε τα θεωρούσε εντελώς απίστευτα. Όμως να που τίποτα δεν είναι τελείως απίστευτο. Οπότε για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, πιστεύω στο παραφυσικό, αλλά όχι, δεν πιστεύω σε οτιδήποτε σερβίρει οποιοδήποτε εκεί έξω που θέλει να παραπλανήσει τον κόσμο για μερικά views ή μερικά clicks. Και αυτό είναι το επόμενο θέμα που θα ήθελα να θίξω, ειδικότερα για όλους εσάς που είστε πιο μικροί στην ηλικία. Αν μπορούσα να δώσω εγώ μια συμβουλή στους μικρότερους σε ηλικία φίλους, σύμφωνα με τη μικρή εμπειρία που έχω στο χώρο, γιατί υπάρχουν εκεί έξω πολύ πιο έμπειροι άνθρωποι από μένα, είναι το εξής. Μην πιστεύετε σε οτιδήποτε διαβάζετε ή βλέπετε στο YouTube. Αυτός που ερευνάει σωστά το παραφυσικό, τα παράξενα, την εναλλακτική αναζήτηση και οτιδήποτε άλλο που σχετίζεται με αυτά τα φαινόμενα, ξεκινάει την αναζήτησή του προσπαθώντας να απορρίψει όλες αυτές τις θεωρίες, αποδεικνύοντας πως δεν υπάρχουν, και μετά, αφού έχει κάνει τη δική του έρευνα, έχει διαβάσει τα βιβλία που αυτός θέλει, έχει βγάλει τα δικά του συμπεράσματα, αν θεωρεί πως ισχύει αυτό που έχει διαβάσει, τότε το επιβεβαιώνει μέσα του. Γιατί ο χώρος του παραφυσικού μπορεί να γίνει απόλυτα παρανοϊκός σε όποιον έχει την τάση να πιστεύει οτιδήποτε του σερβίρουν. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο τι διαβάζετε, γιατί σίγουρα τα μισά και παραπάνω πράγματα εκεί έξω είναι μπαρούφες. Οπότε η δική μου συμβουλή είναι να προσέχετε πολύ καλά τι διαβάζετε και τι πιστεύετε, για να μην πέφτετε θύματα των επιτίδιων που σερβίρουν μυθεύματα και ιστορίες που δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν ποτέ. Guys, αυτό ήταν το βίντεο, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από όλα τα βιντεάκια που έχω συνηθίσει. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like για να το καταλάβω και να συνεχίσω να φτιάχνω τέτοια μικρά βιντεάκια, όπου θα σας δίνω κάποιες πληροφορίες για βιβλία που διαβάζω ή για εκδηλώσεις που θα αφορούν την εναλλακτική αναζήτηση και στις οποίες θα πηγαίνω, ή για οτιδήποτε αφορά την εναλλακτική αναζήτηση και την ασχολία μου με αυτήν. Όσοι δεν είστε συνδρομητές στο κανάλι του Weirdo, κάντε ένα subscribe για να βλέπετε όλα τα επόμενα βίντεο που βγαίνουν κάθε εβδομάδα, και φυσικά μπορείτε να κάνετε like σε όλα τα social media του Weirdo, ώστε να μου λέτε τη γνώμη σας για το ποια βιντεάκια θα θέλατε να δείτε στο μέλλον από μένα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά.